Γεια σας παιδιά, Pro Gamer εδώ. Και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μου βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Gormiti. Και αν είστε καινούργοι στο κανάλι μου, κάντε ένα like και ένα subscribe. Και τώρα πάμε στο βίντεο. Ωραία, λέω να ξεκινήσουμε κάτι χαλαρό. Λέω να ξεκινήσουμε ένα 3v3. Θα το βάλω, θα το αφήσω και κανονικό. Εντάξει. Και θα βάλω Omega Greg, Cosmir και ποιον άλλον, τον Iridium θα βάλω γιατί είναι πολύ ωραία. Iridium, όχι τον Ήλιος. Ήλιος, όχι Ήλιος. Yeah. Έλα μωρέ, πάω την άνε, πατάω. Ρε! Άμπι. Ωραία, Electron, Crobok και Eklos. Ωραία, είναι μια πολύ δύσκολη μάχη. Δεν έχει σημασία από ποια season είναι η Gormiti, έχει σημασία το level τους. Γιατί ας πούμε είναι από season 3 ο Eklos και ο Cosmir είναι από season 2 και είναι... Α, ωραία, χάσαμε. Ναι, ήταν πολύ άδικο αυτό, πραγματικά. Εντάξει, είχαμε. Είχαμε και ξύχαμε τώρα. Παπ. Έλα, όχι Παναγία μου, την πάψαμε. Παπ. Α, είπαμε, Παναγίτσαμε. Πού ήθελε. Κρυπονέσαι. Πολύ. Ου, πάει ο Eklos, πάμε λίγο. Ο Eklos είναι πιο δυνατός. Α, καλά. Ρίξε πολύ έξυπνο, ρίξε level 2 επίθεση σε έναν που είναι 2 HP και με ένα hit έχει φύγει. Ρίξε level 2 επίθεση, πολύ σωστός. Παπ. Νικήσαμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω πρέπει να κάνω και μια προπόνηση τώρα για να τους δυναμώσω λίγο. Τώρα πάμε σε αυτήν εδώ τη μάχη. Την μάχη για τους 100 πόντου. Για να ανεβώ. Έλα μωρέ, αυτό δεν πατιέται το επέλεκτο. Δεν πατιέται, τι έπαθε. Επέλεκτο, θα άλλαξε ομάδα. Ούτε στον σολ πατιέται. Απλά θα πατάω από εδώ, άλλαξε. Κόλλησε και αυτό τώρα. Και ο Ρόντιου πάλι εδώ δεν πατιέται, επέλεξε. Καλά, άλλαξε ομάδα. Τι έπαθε, κόλλησε. Μήπως να βγω για να ξαναβγω μετά. Να βάλω την εξοικονόμηση μπαταρίας. Λίγο. Παλάντιουμ, χτυπάει με level 2 επίθεση. Ο Κίωνος έχει φύγει σχεδόν. Α, καλά! Είναι ο κανονικός Χάιροκ. Ο κανονικός Χάιροκ, η αλήθεια είναι, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δύναμη. Όσο τους ανεβάζει σε... Όσο ανεβάζει τη μορφή Ultra Alpha Χάιροκ, ξέρω εγώ, τόσο πιο πολύ δύναμη παίρνουν. Δηλαδή αν έχω ισοδύναμο το... ίσο level τον Χα... Α, ωραία, έχουμε. Τον Χάιροκ, τον Αλφα, με τον κανονικό το High Rock θα υπερισχύσει ο Αλφα. Γιατί έχουν ελάχιστα πιο πολύ δύναμη στην εφαρμογή. Ενώ αν ήταν στο κανονικό Gormiti ο High Rock, ο κανονικός εναντίον του Αλφα High Rock, θα τον είχε κάνει σκόνη και θρύψα από τον High Rock, τον κανονικό Αλφα. Εδώ ο Μέκα έκανε σκόνη και Γκρέντ έκανε σκόνη και θρύψα από τον... Κέριον, τον κανονικό, άρχοντας, φαντάσου Άλφα. Όχι ο Γκρέντ. 2023 επίθεση, καλά είδα. Λίγο. Level 22 Παλάντιου. Level 10 το rank, ωραία. Τώρα, μάχη με άρχοντα, μετά για 10 πετράδια. Λοιπόν, τώρα πάμε σε
σε αυτό εδώ. Που δεν θυμάμαι πώς το λένε, μάχη μαχηγό. Αχα. Είναι ο Ultra Carrion, είναι πραγματικά ο αγαπημένος μου Ultra Carrion. Στην αρχή, όταν έφτιαχνα τη σκορμίτη, μου πέρασε η ιδέα να τον αφήσω έτσι και να μην τον κάνω αλφα. Αλλά μετά είπα, θα είναι όμως πιο αδύναμος, οπότε τον έκανα για να έχω όλη τη συλλογή. Ναι, τώρα θα βάλω, το ξέχασα αυτό, θα βάλω Σέσκελ, wait. Να ξεκολλήσει λίγο. Τώρα νομίζω ξεκόλλησε το. Ωραία. Όχι, δεν ξεκολλάει. Δεν πού να χέσω. Ωραία. Έκλος. Και... Χάιροκ. Όχι. Σαμπούρο. Όχι. Με καμία Παναγία Σαμπούρο. Ζάρνοκ. Όχι. Κρόμποκ, όχι. Ναι, κρόμποκ. Δεν έχω, από όταν ξανά άρχισα τον κορμί δεν έχω φτιάξει καθόλου μαζί του. Πάμε στη μάχη. Όλοι οι φίλοι της έκλειψης εναντίον των Ultra Carrion. Που πραγματικά όταν ήμουν τρελός φαν τον κορμί, ακόμα είμαι, απλώς δεν ασχολιόμουν για 7 μήνες, ξέρω εγώ. 6, 5, 5 μήνες, εκεί μένω 5 μήνες. Πώς το λένε, είχα ξεχάσει πάρα πολλά πράγματα για τη σκορμίτη, αλλά τώρα κάτι θυμάμαι. Κάτι έχω αρχίσει ξανά θυμάμαι, τώρα ξέρω όσα ήξερα. Δεν έχει τώρα όμως σημασία να ξέρεις, άλλα πράγματα. Έχουνε βγει άπειρες φορές όλα τα επεισόδια και τώρα στο YouTube έχουν βγει και τα αλφα και τα μέκα και τα κανονικά. Απλώς μπαίνω στον κορμί της site και... Ναι. Και βλέπω διάφορες πληροφορίες για όλους τους κορμίτες. Αρκετά καλά. Τέλος πάντων, πολύ μιλάω, σταματάω λίγο να συγκεντρωθώ στη μάχη. Όσο φορτίζουν επιθέσεις στον... Όσο φορτίζουν επιθέσεις στον κορμίτη μου, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο και ένα subscribe στο κανάλι μου. Comment για να μου πείτε αν σας άρεσε και αν θέλετε να ξαναπαίξω και ένα share για να το δουν περισσότεροι. Τι βλαμμένη που είναι αυτή η κορμίτη ρε φίλοι. Το έχω βάλει και στο κανονικό να μην είναι βλαμμένη. Και ρίχνουν level 2 επίθεση, επίθεση δευτέρου επίπεδου, σε έναν 2 HP παίχτη. Σε έναν 2 HP γκορμίτη μου. Παναγία μου και. Να είναι size, να έχει το HP που έχει ο Έκλος τώρα. Να έλεγα, εντάξει. Ου, ο Μέγα Βόιντους. Όπα, πύργος του γκορμ. Μέκα πύργος του γκορμ. Εκεί πάντα ήθελα να παίξω. Αν παίξουμε όντως το make-up πύργο του Γκόρμ θα χαρώ ιδιαίτερα πολύ. Έλα μωρέ, το ξέχασα αυτό πω. Λοιπόν, Electrion. Antium. Τώρα Voidus την έβαψε. Με δουλεύετε τώρα. Α. Τιτάνο. Αλφα Τιτάνο. Το κανονικό Τιτάνο πόσο καιρό μου είχε πάρει να τον πάρω. Δεν έβρισκα πουθενά τον κωδικό του. Και μου είχε πάρει
φουλ καιρό να τον πάρω τον Τιτάνο. Και μετά να τον κάνω αλφα, βλακίες, το ένα το άλλο. Μετά, εγώ έπαιζα γκορμίτι από όταν είχε βγει το κανονικό. Δηλαδή, δεν θυμάμαι. Νομίζω 2019-2020. Δεν θυμάμαι πότε είχαν βγει. Γιατί με το που βγήκε η εφαρμογή, εγώ το κατέβασα αμέσως. Καλό, όχι και με το που βγήκε, μία-δύο μέρες μετά. Και έχω χάσει account, δηλαδή το χάσει άλλη συσκευή, το account μου από τον Κορμίτη και ή αυτή η συσκευή θα έσπασε ή θα χάλασε ή θα τη διέγραψε επειδή δεν είχα χώρο και επειδή το βαρέθηκα. Και γενικά άρχισα τον Κορμίτη από όταν ήταν στην κανονική του φάση από αυτή τη συσκευή και έφτασε τώρα εδώ που είμαι στο... με τους Κορμίτη να τους έχω κάνει αλφα. Όχι όλους, δεν τους είχα όλους, είχα τον Orion, τον Κέριον και τον Τιτάνο. Κόγκα, Ζέφυρ και Κάρακ που σου δίνω από την αρχή. Αυτούς, δεν είχα πάρα πολλούς. Μετά μια μέρα έψαξα τους κωδικούς. Για την ακρίβεια έβαλα τους κωδικούς, δεν τους έψαξα, τους έβαλα απλά. Τώρα εγώ είμαι ηλίθιος, ρίχνω level 1 επίθεση σε έναν ένα HP παίχτη. Ου, level 16 και level 19, πάμε λίγο. Λοιπόν, έχω ένα εισιτήριο για αλφα φωτιά, για αλφα πάγο, για αλφα βράχο, για αλφα αέρα, για μέκα σκοτάδι, ούλτρα σκοτάδι. Και όπα, τι είναι αυτό. Ναι ρε, αχ, κοίτα εδώ, 45 level και τον κύριο να τον έχω 23. Μετά θέλει ούλτρα κέρι. Μετά θέλει αλφα κέρι. Μετά θέλει τα iPhone και φτάνουμε κοντά στη μέση που θέλει, που δεν απαιτεί μόνο τον Γκέριον, απαιτεί και τον Σολ να έχουμε ντε και καλά, δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε Κέριον και μετά και κάποιον άλλον δυνατότερο ξέρω Γκορμίτη, θέλει και τον Γκέριον και τον Σολ. Την έχω παίξει αυτή η μάχη από άλλο account. Εντάξει, από τα τρία με τον Σολ. Αυτό λένε Ήλιος. Ποιοι τον λένε Ήλιος, τον Ήλιος. Τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα μάχη με Ελέκτριο, είναι επεισόδιο 39. Τόσο. Πάμε μάχη ένα με τον Κάρακ. Λοιπόν, θα βάλω. Όπως είχα πει και στο άλλο μου κανάλι, ProGamer 1244. Δεν το γράφω στην περιγραφή. Απλώς ψάξτε να το βρείτε, εύκολο είναι το όνομα, σιγά μωρό. Αν το είχα πει, γιατί νομίζω μπορεί να ήταν αποθηκευμένο μου βίντεο, δεν θυμάμαι. Είχα πει πάντως στη μάχη αυτή που είναι level 1, ο Gred, να βάζουμε πιο αδύναμους γκορμίτι ώστε να τους προπονήσουμε, γιατί κάποιοι βάζουν αμέσως δυνατούς γκορμίτι, ξέρω εγώ. Να. Θα έχει να μπορούσαν δύο γκορμίτι, δηλαδή ένας αντίπαλος και ένας δικός μου, ξέρω εγώ, να μπορούσαν να... ένας από τους τρεις και ο αντίπαλος να μπορούσαν να ρίχνουν επιθέσεις την ίδια στιγμή και να πατάγαμε συνέχεια σαν το κανονικό γκορμίτι, μωρά, που συγκεντρώνονται
Να το πατάγαμε συνέχεια για να δίναμε ενέργεια στους συγκορμίκους να νικήσει η επίθεσή τους. Έχει πολύ πιο πολύ πλάκα. Ωραία. Και λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, like, subscribe και πείτε μου στα comments αν θέλετε να ξαναπαίξω γκουρμίτι και αν σας άρεσε το βίντεο. Λοιπόν, αυτά από μένα. Τα λέμε.